τις τελευταίες μέρες γίναμε πάλι μάρτυρες δύο περιστατικών τα οποία είχαν να κάνουν σχέση με την ελληνική ακτοπλοεία και με τη σύλληψη δύο εγκληματιών πλοιάρχων με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Φυσικά για εμάς το μεγάλο ερώτημα είναι προς τον κύριο Υπουργό και τα στελέχη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ένοχοι είναι η πλοίαρχή μας ή τα λιμάνια και με τις υποδομές τους. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό που πρέπει να θέσουν οι ίδιοι προς τον εαυτό τους. Οι πλοίαρχοι μας, καλός ή κακός, εκτελούν ένα πολύ ιερό έργο. Είναι ήρωες οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούν να προσεγγίσουν τα λιμάνια τους με οποιαδήποτε καιρική συνθήκες για να εξυπηρετήσουν τους νησιώτες και τους επιβάτες με τα εμπορεύματα και τα αυτοκίνητα. Κακά τα πράγματα. Και εάν γνωρίζουν, όσοι γνωρίζουν, τα λιμάνια, ειδικά των Κυκλάδων και στα μικρά νησιά, είναι προβλήτες οι οποίες σε δύσκολες καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για προσέγγιση πλοίων. Αυτό το γνωρίζει ο Υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου, διότι κάθε χρόνο γίνεται ετήσια έκθεση προς το Υπουργείο εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, η οποία η Ένωση μαζεύει όλες τις παρατηρήσεις εκ μέρους των πλοιάρχων που προσεγγίζουν όλα τα λιμάνια μας, όλα τα λιμάνια της Ελλάδος, και είναι οι μόνοι γνώστες και οι μόνοι που μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα αυτά. Και ρωτάμε τον Υπουργό και τα στελέχη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας τι έχουν κάνει μέχρι τώρα σε όλες αυτές τις ετήσιες παρατηρήσεις που παίρνουν από τους πλοιάρχους μας. Και εάν έχει γίνει ένα μέρος αυτών ή η ολική να εξασφαλιστεί πραγματικά η ασφαλή προσέγγιση των πλοίων στα λιμάνια μας. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, πιάσαμε τους εγκληματίες. Ενώ, εάν τα βάλετε κάτω και τα δείτε με το σωστό τρόπο και το δίκαιο, θα δείτε ότι οι πραγματικοί εγκληματίες είναι το Υπουργείο και τα στελέχη τους. Και να κοιτάξουν, να φτιάξουν τα λιμάνια μας και τις υποδομές των λιμάνιων, οι οποίες είναι πολύ προβληματικές και ανασφαλείς. Ευχαριστώ πολύ.